Θα πάω τώρα στην καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, που ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς πολιτικής βίας, ασφάλειας και γεωπολιτικής, στην κυρία Μέρη Μπόση. Καλημέρα, κυρία Μπόση. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Για πείτε μου λοιπόν, ποια αίσθηση σας αφήνει η χθεσινή ημέρα, η διακήρυξη και όσα διαδραματίστηκαν στην Αθήνα? Αν μου επιτρέψετε, θα ξεκινήσω με δύο μικρές παρατηρήσεις. Μία παρατήρηση έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν επιδοθεί σε μια δημιουργία θετικών εντυπώσεων με παντελώς επιφανειακή προσέγγιση που στοχεύει στην πρόληψη πιθανών αντιδράσεων από σκεπτόμενους πολίτες. Έχουν εντύπωση ότι προωθούν την απάθεια, την αδιαφορία για τα εθνικά θέματα στο σύνολο των πολιτών, παρουσιάζοντας ως θετικά, ως πολύ θετικά, αυτά που δημήφθησαν. Δηλαδή μια μορφή προσέγγισης με λαϊκισμό, μαζί με απουσία μνήμης για την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρησή μου. Η δεύτερη παρατήρηση, κύριε Σαχίνη, έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις στο σύνολο. Τα κράτη κρίνονται και αντιμετωπίζονται σε βάθος χρόνου. Κρίνονται από τις θέσεις, από τις τοποθετήσεις, από τις πράξεις. Και όπως είπα, σε βάθος χρόνου, όχι περιστασιακά. Έτσι, αυτή η ηρεμία από την πλευρά της Τουρκίας, και όπως γίνεται αντιληπτή τουλάχιστον εδώ, εγώ θεωρώ ότι είναι προσωρινή, είναι πλαστή, είναι υποκριτική. Γιατί η Τουρκία έχει αποδείξει ότι δεν έχει όρια στις απαιτήσεις της. Αλλά δεν βιάζεται. Στην επίσκεψη, τουλάχιστον με δύο λόγια έτσι για να το δω, ο Ερντογάν έβαλε όλα τα θέματα, όλες τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Αλλά τα έβαλε με ωραία λόγια. Τα έβαλε έξυπνα. Τα έβαλε ήρεμα. Έβαλε, για παράδειγμα, την τουρκική μειονότητα. Όχι θρησκευτική. Τουρκική. Και αυτό μας το ξεκαθάρισε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχει βάλει άπειρες φορές. Του απάντησε, θα σας πει κάποιος ο Πρωθυπουργός, συμπληρωματικά, ότι η συνθήκη... Θα τα πούμε και αυτά. Ναι, ναι. Θα τα πω. Απλώς θέλω να αναφέρω μερικά από αυτά που έβαλε και βεβαίως, να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Το Λαύριο. Μας είπε ότι το Λαύριο κάναμε αυτά που κάναμε και τουλάχιστον εκπαιδεύαμε τρομοκράτες. Δεν είχε απάντηση. Δηλαδή τι, το κάναμε. Εκπαιδεύαμε τρομοκράτες στο Λαύριο. Το τρίτο ήταν η Κύπρος. Είτε, αν θυμάμαι τα λόγια του, βιώσιμη λύση με βάση τις πραγματικότητες στο νησί. Όχι τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Αυτή είναι ξεκάθαρη δήλωση για δύο κράτη. Το βάλε. Αιγαίο. Θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας. Αυτές είναι οι θέσεις της Τουρκίας που τις ξέρουμε. Οι θέσεις για τις διεκδικήσεις. Ανέφερε βέβαια αυτές τις διμερείς επαφές, τακτικές συναντήσεις που θα έχουν. Να λένε τι δηλαδή. Η Τουρκία έχει ξεκάθαρες θέσεις. Η Ελλάδα θα πηγαίνει να συζητάει τι ακριβώς. Και μια σειρά από άλλα θέματα. Για τα νησιά που θα έρχονται οι Τούρκοι, οι Πικόοι, και δηλαδή αυτά τα νησιά, εγώ βάζω το ερώτημα, εάν μας πει αποστρατικοποιήστε τα, θα το κάνουμε? Δηλαδή θεωρείται μεν, είναι θέμα ήπιας πολιτικής αυτό, αλλά με ένα γείτονα που έχει δηλώσει και έχει ξεκαθαρίσει τις απόψεις του και αμφισβητεί και την ελληνικότητα των νησιών. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Τότε κείμενο που δόθηκε, ναι, το είδα ως ένα ευχολόγιο δίχως δεσμεύσεις. Αυτό το κείμενο μπορεί να παραβιαστεί αν πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό είναι, θεωρώ, ξεκάθαρο. Όλα τα θέματα που έβαλε ο Τούρκος Πρόεδρος δεν είναι καινούργια. Απλώς τα έβαλε ως θέματα για επίλυση σε βάθος χρόνου. Τι μας λέει, δεν βιάζεται. Δεν βιάζεται καθόλου. Ούτως ή άλλως αυτά τα θέματα τα έχει βάλει εδώ και άπειρες φορές. Τα ξέρουμε. Το εμπόριο για τα 5 δις θα γίνει 10 δις. Ωφελημένη πια. Η Τουρκία θα ωφεληθεί. Εδώ τι παράγουμε, τίποτα απολύτως. Και θα πω και κάτι, αν μου επιτρέπετε βέβαια, ότι το έχω πει πολλές φορές και Σαχίνη, απλώς θα το επαναλάβω γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Για τις απόψεις αυτές που λέει εντός Τουρκίας. Ακρότητες, λεκτικές ακρότητες, όχι μόνο του ιδίου αλλά και των συνεργατών του, υποστηρικτών του και το καθεξής. Που μιλάει. Μιλάει σε ποιους? Σε αυτούς που τον επέλεξαν, σε αυτούς που τον εξέλεξαν.
και ακούνε υποσχέσεις για επέκταση της χώρας τους. Με λίγα λόγια, τι έχει κάνει? Διαμόρφωσε αντιλήψεις, διαμόρφωσε επιθυμίες, δημιούργησε όνειρα. Δηλαδή, διάρκεια απαιτήσεων για τις επόμενες γενιές. Έτσι, στην Τουρκία έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα πολύ ισχυρό, κυρίως νέων ανθρώπων, που αδειμονούν να υλοποιηθούν τα όνειρά τους. Δηλαδή, αυτά που τους έχει περιγράψει ο πρόεδρος τους, ο εκλεγμένος. Από την άλλη, είναι η ανέμελη, σε εισαγωγικά, Ελλάδα. Βεβαίως υπέρ του διαλόγου, κύριε Σαχίνη. Μισό λεπτό, κύριε Μπούση, μισό λεπτό. Να σας στριμώξω, είναι επιχείρηση να σας στριμώξω. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι αντιλαμβάνεται ότι και στο εσωτερικό της χώρας του, της δικής μας δηλαδή, υπάρχουν αντιδράσεις στον δρόμο του ορθολογισμού, τον οποίο όμως θα βαδίσει με ρεαλισμό, εγκράτη αλλά και ρεαλισμό, για να επιλύσει την κατάσταση με την Τουρκία. Είστε από αυτούς δηλαδή που με μαξιμαλισμό αντιδράτε σε ένα καλό κλίμα? Διότι προσέξτε, από χθες διαβάζω σε κάθε πτώση το καλό κλίμα του καλού κλίματος, το καλό κλίμα, ο καλό κλίμα. Η νέα σελίδα της νέας σελίδας, ζήτω η λευκή σελίδα, είπε κάποια συνάδελφός μου και μάλιστα από τις κορυφαίες αναλύσεις των Ελληνοτουρκικών. Λευκή σελίδα από εδώ και στο εξής. Εσείς λοιπόν πώς τα λέτε αυτά? Δεν βλέπετε ότι χθες ήταν μιλίχιος, δεν μας προσέβαλε και άλλα πολλά? Όχι και εσύ, όχι και εσύ, δεν τα βλέπω αυτά. Εγώ μπορώ να δω με την λογική των διεθνών σχέσεων στο διεθνές περιβάλλον και βεβαίως μέσα σε ένα ιστορικό, μια ιστορική μακρότητα όλων αυτών. Αυτό που είδα από την Ελλάδα εγώ είναι ότι ναι, ότι είναι υπέρ του διαλόγου. Βεβαίως είμαστε όλοι υπέρ του διαλόγου. Όμως δεν προωθεί ούτε παράγει λύσεις με μονιμότητα, αλλά μόνο για προσωρινή ηρεμία. Δηλαδή η Ελλάδα, ή τουλάχιστον η συγκεκριμένη παρούσα φάση που έχουμε, με όλες κρατήσω και επιφυλάξεις για τα κόμματα, ακόμα δεν έχω δει έτσι μια ξεκάθαρη, ή τουλάχιστον όλοι χαρούμενοι σου είδα. Πλήλα και δαιμονίων, θα το πω εγώ. Έχει βγάλει ανακοίνωση, ναι, το ΚΚΕ. Εγώ το ΚΚΕ. Το διάβασα. Ναι, ναι. Υπόλοιπη... Βέβαια δεν παίρνει και διαστάσεις. Όλοι οι άλλοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με όλα αυτά. Στη χθεσινή επαφή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν πολύ ευχαριστημένος. Είπε κόσμιες οι απαντήσεις του. Βεβαίως είμαστε και ήπιοι και κόσμοι. Mm. Ενώ θυγόταν σχεδόν όλα τα ζητήματα των διαφορών ξεκάθαρα από την τουρκική πλευρά. Δεν κρύφτηκε. Έμεινε μια αίσθηση ότι η τουρκική πλευρά πήρε αυτά που ήθελε και η ελληνική, στο όνομα αυτής της πλαστής ηρεμίας, τα έδωσε. Έτσι όλη αυτή η ευδαιμονία, αυτή η χαρά όλων όσων τοποθετούνται υπέρ αυτής, όπως είπατε, νέα σελίδα, ιστορική μέρα, για να χρησιμοποιήσω και τα λόγια τους, είναι τουλάχιστον για μένα ενηγματική. Ποια νέα σελίδα? Όσα ζήτησε. Είπε, μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα. Από πότε μοιραζόμαστε όλο το Αιγαίο? Αυτό είναι απάντητο. Εκτός, κύριε Σαχίνη, υπάρχουν και άλλες επιφωνίες. Ο υπουργός, ο Έλληνας... Ναι, ναι. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών το έκανε ακόμη καλύτερο. Είπε ότι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία υπάρχει μία θάλασσα. Όχι, νησιά δεν υπάρχουν. Υπάρχει η Ελλάδα, η Τουρκία και μία θάλασσα. Ο δικός μας υπουργός το είπε, συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Θα μου πείτε, μπορεί εν τη ρήμη του λόγου. Όπως ότι έκανε υπόκληση και εννοούσε την πρόεδρο που ερχόταν από πίσω και όχι τον πρόεδρο που ήταν από μπροστά. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να πάω στην ουσία. Ακόμη και σε αυτό το σύμφωνο φιλίας και καλής γειτονίας. Πάω στο νούμερο 2. Λέει, τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από οποιαδήποτε δήλωση, πρωτοβουλία ή πράξη που ενδέχεται να υπονομεύσει ή να δυσφημίσει το γράμμα και το πνεύμα της παρούσας διακήρυξης ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή τους. Σας ρωτώ λοιπόν, από το 1995 η Τουρκία έχει πει κάζους μπέλι για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια. Μπορείς με βάση αυτή τη διακήρυξη να τα κάνεις, μπορείς, είναι δικαίωμά σου, αλλά μπορείς να τα κάνεις και η Τουρκία να μην βγει να σου πει, όπα, παραβιάζεις το πνεύμα του... Βεβαίως. Μάλιστα. Έτσι, κύριε Ζεκένη, αυτά καταρχήν δεν είναι νομικό κείμενο, δεν είναι δεσμευτικό. Είναι ένα καλών προθέσεων. Καλές προθέσεις έχουμε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως η άλλη πλευρά έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις. Δεν έχει κρυφτεί ποτέ. Και μάλιστα διαβάζοντας τώρα τις απόψεις που διατύπωσε ο Τούρκος Πρόεδρος φεύγοντας από την Ελλάδα για το σύνολο αυτής της επίσκεψης, είπε ακριβώς αυτά τα λόγια που λέει τόσα χρόνια. Τα είπε πιο κομψά.
Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Το δε αυτό κείμενο, το οποίο είναι ευχολόγιο, είναι πολύ συμπαθέστατο κείμενο, δεν είναι δεσμευτικό για κανέναν. Μπορεί να παραβιαστεί, βεβαίως, με τη μεγαλύτερη ευκολία. Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο όμως, όπως ανέφερα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το παρουσιάζουν ως κάτι το εκπληκτικό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη επί της συμφωνίας και θα πάμε στα υπόλοιπα που θέτε. Κοιτάξτε, επειδή σωστά το λέτε, το αναφέρει και η ακροτελεύτια παράγραφος ότι είναι κείμενο όχι νομικά δεσμευτικό κτλ. Να υπενθυμίσω όμως ότι και στη Μαδρίτη το 97 η ίδια παράγραφος ήταν πολιτικά παρήγαγε αποτελέσματα. Και σας ρωτώ ευθέως, όταν λες ότι επιταχύνω τον πολιτικό διάλογο από τον Ιανουάριο, είναι διάλογος πια ή πολιτική διαπραγμάτευση? Θεωρώ ότι το δεύτερο που είπατε είναι το σωστότερο. Ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου υπάρχουν συζητήσεις παροχής στην άλλη πλευρά με στόχο να κρατήσουμε την ηρεμία. Ηρεμία με παροχές όμως. Κάτι το οποίο το θεωρώ ότι η Τουρκία το έχει ήδη ξεκαθαρίσει από την αρχή και το παίρνει. Δεν τα είδα καλά τα πράγματα με λίγα λόγια και δεν έχω αυτή τη χαρά που την έχουν ή τουλάχιστον προσπαθούν να μας την παρέχουν όλα τα μέσα. Μάλιστα. Το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω και σημειολογικά αν θέλετε. Αμέσως μετά το επίσημο πρόγραμμα, ο Τούρκος Πρόεδρος πήγε στην τουρκική πρεσβεία, η οποία είναι και τουρκικό έδαφος κατά το διπλωματικό, όπου όλα τα μέσα είδαν πλην, υπάρχει μια εξαίρεση, ένας νεαρός ρεπόρτερ στην ΕΡΤ, προς τιμή του θέλω να το πω αυτό, όλοι οι άλλοι είδαν τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού. Εντός όμως της πρεσβείας, με συγχωρείτε κυρία Μπός, υπήρξαν δικαιωμάτους θα μου πείτε, ωραία, αλλά να μου το αξιολογήσετε. Μετά τα όσα έχουν ακουστεί για τη μειονότητα, τουρκική να λέει ο Ερντογάν, μουσουλμανική με βάση συνθήκης Λοζάνης να το απαντάω ο Μητσοτάκης, πάει στην τουρκική πρεσβεία και συναντάται με τους συγγενείς του Σαδίκ, με τους λεγόμενους ψευτομουφτίδες, με τη συμβουλευτική της Ένωσης, της Τουρκικής Ένωσης Δυτικής Θράκης και τους δύο μειονοτικούς βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Σας ρωτώ, με συγχωρείτε, αυτό σημειολογικά τι σημαίνει? Είναι ξεκάθαρα πράγματα αυτά, κύριε Σαχίνη. Τουλάχιστον δεν έχω εγώ ερωτήματα στο μυαλό μου γι' αυτά. Ότι αυτό που μιλάει για τουρκική μειονότητα έχει γίνει ήδη αποδεκτό. Και θα το δούμε στην πορεία. Ήρεμα, σιγά σιγά, δεν βιάζονται. Το έχουν πει κατ' επανάληψη. Ότι πρόκειται για τουρκική μειονότητα. Εμείς λέμε, αλλά το λέμε ήπια, ότι πρόκειται για μουσουλμανική, για θρησκευτική μειονότητα. Αλλά τελικά αρχίζει και υλοποιείται. Και το υλοποιούν με τον πιο ήρεμο τρόπο. Χωρίς να έχουν από πουθενά αντιδράσεις. Κανένας δεν αντιδράει. Μάλιστα. Κανένας δεν αντιδράει. Εγώ περιμένω για να είμαι ειλικρινής, κυρία Μπόση, και να δω τι θα πει σήμερα ο άλλοτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, διότι ο ένας από τους δύο είναι ο κύριος Ζεϊμπέκ, που τότε είχε κάνει δήλωση ότι έκανε μια φορά την πατάτα και την είπε τουρκική μειονότητα. Έκτοτε όμως τον μαλώσαμε, δεν ξανά έκανε καμία κίνηση. Θα μου πείτε, δεν τον αφορά, πια είναι σε άλλο κόμμα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το σχολιάσει σήμερα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, για να πάμε ευρύτερα μετά. Το οποίο όμως έχει, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικό ενδιαφέρον, έτσι όπως υπάρχει η ατζέντα. Θα σας πει κάποιος ότι η ελληνική πλευρά αντιλαμβάνεται το ρόλο της Τουρκίας, πολύ απλά όμως μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία για να αγοράσει χρόνο, προσέξτε το, και να είναι έτοιμη στη νέα φάση κρίσης όποτε τη δημιουργήσει η Τουρκία. Αυτό πώς τα ακούτε? Κοιτάξτε, το έχω ακούσει, δεν είναι κάτι που είναι καινούριο, το έχω ακούσει μάλιστα κατά επανάληψη από διάφορες πλευρές. Δεν έχω δει όμως υλοποίηση όλων αυτών των σκεπτικών, δεν έχω δει κινητικότητα ουσιαστική, δεν έχω δει κάτι το οποίο θα επιβεβαιώνει όλο αυτό το σκεπτικό. Το αντίθετο βλέπω. Βλέπω ότι σταδιακά υπάρχει μια υποχώρηση σε ένα γενικότερο κλίμα ότι δώσε και κάτι, δεν έγινε. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Αυτό που ακούω πολύ συχνά είναι τι θα γίνει δηλαδή, θα πάμε για πόλεμο, θα πολεμήσουμε? Φτάνουμε στην άλλη άκρη δηλαδή. Δεν μιλάμε καν για συζήτηση ή ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ή υλοποίηση όλων αυτών των οποίων οφείλουμε να υλοποιήσουμε εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Αλλά σιγά σιγά στο τίποτα. Ερώτηση ακροατή. Με βάση αυτό το σύμφωνο, αν αύριο το πρωί, λέει η κυρία Μπόση, αποστείλουμε τα γερμανικά Μάρντερ, που δεν τα στέλνουμε, στη Θράκη τα στέλνουμε, στα νησιά, προς αντικατάσταση των BMP1, τα οποία στείλαμε στην Ουκρανία, η Τουρκία μπορεί να μας πει ότι είναι εκείνη που διαταράσσει το σύμφωνο? Σαφώς, σαφώς μπορεί να μας το πει.
Και αυτό, γι' αυτό αυτή τη στιγμή μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα και αυτή όλη η διάθεση των 10 νησιών τα οποία μπορούν να πηγαίνουν με όλο αυτό το σκεπτικό οι Τούρκοι τουρίστες. Μπάζει, το έβαλα και προηγουμένως, ορισμένα ερωτήματα. Δηλαδή μπορεί να σου έρθει ο τουρίστας και να σου πει μετά η κυβέρνησή του έχει εκεί πέρα, είναι έχει στρατό, κάνε μου τη χάρη, τρομάζεις τον τουρίστα. Και να το αποδεχτώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πού φτάσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Άρα, για να το συμπυκνώσω, δεν είστε από αυτούς που θεωρεί ότι έχουμε μπει σε μία, ή μάλλον έχουμε μπει, λέτε, σε μία νέα σελίδα, η οποία όμως δεν είναι αυτή που περιγράφεται από χθες. Αυτό μας λέτε στην ουσία. Ακριβώς. Αυτό που λέω είναι ότι η νέα σελίδα που μπήκαμε είναι μία σελίδα σταδιακών σε βάθος χρόνου παροχών. Αυτό λέω, κύριε. Ότι έχουν ήδη ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Οι παροχές στο όνομα της ηπιότητας, της ηρεμίας, της ησυχίας. Εδώ σήκε κάτι. Έχουμε τόσα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να πάω και σε ένα άλλο κεφάλαιο, διότι η κατάσταση με τη λωρίδα της Γάζας συνεχίζει, εκτραχύνεται, γίνεται πιο πολυπαραγωγική. Χθες είχαμε αυτή την εικόνα των ξεβράκωτων εχμαλώτων Παλαιστινίων, την οποία μοίραζε ο Ισραηλινός στρατός. Έχουμε κάποια τζαρτζαρίσματα από τον αμερικανικό παράγοντα ότι μάλλον το παρατραβάτε. Γενικώς υπάρχει ένα κλίμα και έχουμε και μια συζήτηση που στην Ελλάδα δεν γίνεται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νέες μορφές και το νέο φούνταμα τρομοκρατίας και ζητήματα ασφάλειας. Ήδη υπάρχει αυτή η οδηγία για τα Χριστούγεννα. Επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε, θα ήθελα παρακαλώ πολύ το σχόλιο σας. Ναι, παρακολουθώ πράγματι αυτό πολύ στενά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απόψεις που διατυπώνονται κατά διαστήματα για αυτά τα θέματα. Και πρέπει να πω ότι έχει αποδείξει η Ένωση ότι είναι παντελώς ανίκανη να αντιληφθεί έγκαιρα την πιθανότητα έξασης της τρομοκρατίας στα κράτη-μέλη της. Αν το αντιλαμβανόταν, θα το προλάβαινε. Συνήθως δρά κατασταλτικά ή παρέχει χρήματα, όπως αυτή τη φορά διάβασα για 30 εκατομμύρια για φύλαξη χώρων λατρείας. Ατυχώς τα κατασταλτικά μέτρα ή τα οικονομικού τύπου εν μέρη περιορίζουν την έξαση βίας. Συχνά όμως βλέπουμε ότι την προωθεί, καθώς η τρομοκρατία χρησιμοποιεί το στοιχείο της έκπληξης, την τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμβατικά όπλα, απλά και άμεσα θανατηφόρα, ενώ δίνει συχνά στους τρομοκράτες την όθηση για άσκηση τρομοκρατικών πράξεων. Την τρομοκρατία την πολεμάς στις ρίζες, δηλαδή εκεί που γεννιέται, στις αιτίες, τις αφορμές που δίνουν έξαρση στη βία. Συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι το Μεσανατολικό και αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί άνευρα και κάνει χλωμές δηλώσεις ή παροτρύνει το Ισραήλ να σταματήσει τις δολοφονίες αμάχων. Με τη μια έννοια, το Ισραήλ έχει το ατιμόρυτο, δρά ανενόχλητα. Κυρίως όμως αυτό που έκανε, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την ακραία κυβέρνηση του Ισραήλ και με αυτά που συμβαίνουν, τις επιθέσεις σε αμάχους, το Ισραήλ επαναδημιούργησε το μέλλον της τρομοκρατίας. Έδωσε όθηση στην επόμενη γενιά τρομοκρατών. Με λίγα λόγια, το μέλλον της βίας επαναδιατυπώθηκε, κύριε Σαχίνη. Άρα θεωρείτε ότι ανοίγει ένας νέος φαύλος κύκλος όσο δεν πάμε στη ρίζα του κακού, στα αίτια? Ακριβώς. Γιατί μόνο εκεί μπορείς να πολεμήσεις την τρομοκρατία. Η λύση των δύο κρατών, το οποίο το Ισραήλ ούτε κατά συζήτηση, αυτό που κάνει είναι όσο περισσότερους νεκρούς και από εκεί και πέρα σμπρώξω στην προσφυγιά. Αυτό θα δημιουργήσει τα νέα κύματα βίας, τα οποία βεβαίως η Ευρώπη έχει πληρώσει στο παρελθόν βαρύτατο τίμημα, θα επανέλθει πάλι το βαρύ τίμημα. Μάλιστα, δεν τα ακούω καλά. Κάντε μου τη χάρη πριν σας αποχαιρετήσω, λέει ο φίλος μου ο Χρήστος, μπράβο στην κυρία Μπόση που επισήμανε την απουσία στην ουσία από την ατζέντα του Κυπριακού. Και να προσθέσω εγώ ότι και εμείς από την πλευρά μας, το Κυπριακό, κάναμε μια αναφορά ότι είναι μία διαφορά. Δεν είναι μία διαφορά. Είναι εισβολή, κατοχή, επικισμός. Τι μία διαφορά. Είναι η διαφορά. Αλλά λέει ο Χρήστος εδώ, κυρία Μπόση, η προσέγγιση των περισσότερων ελληνικών κομμάτων, της πολιτικής ελίτ και της οικονομικής ελίτ στην Ελλάδα για το Κυπριακό, είναι του τύπου στην καλύτερη των περιπτώσεων φύγει κακό από τα μάτια μου. Πώς την κρίνετε, λέει, αυτή τη στάση?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξεχάσω το γεγονός ότι το οικονομικό κομμάτι, αυτό το ένα μικρό τμήμα μεν, αλλά ισχυρό, έχει πάρα πολλές σχέσεις και με την Τουρκία. Είναι πολλά τα άτομα, πολλοί οι άρχουσα τάξη, μπορώ να το πω, οι πλουτοκράτες με λίγα λόγια, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τα τουρκικά κεφάλαια, είτε πρόκειται για την ναυτιλία, είτε πρόκειται για μια σειρά από άλλα, τα οποία συνεργάζονται πάρα πολύ στενά. Αυτοί θα βγουν κερδισμένοι από όλη αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Εσείς καλά κάνετε και το τοποθετείτε. Εδώ χθες να πω εγώ, για να είμαι δίκαιος, ότι στην πρεσβεία, εκτός όλων των άλλων που περιέγραψα, υπήρξε και ένας Έλληνας της πόλεως, μεγάλο επιχειρηματίας στο Λονδίνο, ο κύριος Νικολαίδης, που συνάντησε τον κύριο Ερντογάν. Άρα περίπου έρχεται και κουμπώνει με αυτό που μου είπατε τώρα. Ένα μικρό παράδειγμα. Αλλά εσείς δεν εννοείτε μόνο αυτό, μιλάτε και για εγχώρια οικονομική ελίτ. Βεβαίως. Και την εγχώρια οικονομική ελίτ, τα οποία είναι γνωστά πράγματα αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο εγώ μπορεί να μην είμαι στο θέμα της οικονομίας expert. Υπάρχουν βεβαίως πολλοί γνώστες αυτού σε βάθος των οικονομικών σχέσεων με την Ελλάδα-Τουρκία, αλλά και όχι μόνο διεθνώς. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν πολλοί. Και είναι αυτή η τάξη ανθρώπων. Θέλω να. Γιατί ξέρω ότι το χρόνος έχει κλείσει. Χθες άκουσα κάτι από κάποιον άνθρωπο που σέβομαι και εκτιμώ βαθύτατα, βλέποντας όλα αυτά που διημήφθησαν με την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου. Μου είπε ότι του θύμισε ένα σεμινάριο. Ένα σεμινάριο με τίτλο «Πώς μπορείς να προδώσεις μια πατρίδα». Δεν θα πω τίποτα άλλο, χωρίς άλλο σχόλιο. Μέρι Μπόση, θέλω να την ευχαριστήσω θερμά. Καλές γιορτές σας εύχομαι, αν και έχω την αίσθηση ότι θα τα ξαναπούμε συντόμως, Λία. Να είστε καλά, κυρία Μπόση, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.